Η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο αναφέρεται στην περίπτωση όπου το διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα στη ζωή από τους φίλους, την οικογένεια και την εργασία. Κυριαρχεί στην καθημερινότητα και είναι ένα στοιχείο που δεν θέλεις να αποχωριστείς. Προειδοποιητικές ενδείξεις για την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Αδυναμία του ατόμου να σταματήσει τη δραστηριότητα ή ανεπιτυχείς προσπάθειες να μειώσει ή να ελέγξει το χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο. Συναισθηματικό κενό, ανησυχία, άσχημη διάθεση, επιθετικότητα όταν δεν είναι online ή όταν προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση. Παραμέληση και απομόνωση από την οικογένεια και τους φίλους και διακινδύνευση απώλειας σημαντικών σχέσεων ή εκπαιδευτικών ευκαιριών, καθώς και μείωση σχολικών επιδόσεων. Αισθήματα ενοχής ή αμυντική συμπεριφορά σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, που μπορούν να εκδηλωθούν και με ψέματα προς τα μέλη της οικογένειας ή τους φίλους, προκειμένου να αποκρύψει το χρόνο παραμονή στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα προβολής μιας επιθυμητής και όχι της πραγματικής εικόνας, χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέπειες. Η εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας και κοινωνική φοβία. Είναι σημαντικό στα πρώτα σημάδια προβλήματος να φροντίζουμε για τη σωστή αντιμετώπιση και θεραπεία, ώστε να προλάβουμε το πρόβλημα. Αν υποψιάζεστε πως εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος μπορεί να έχει οποιοδήποτε θέμα εθισμού, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να μιλήσετε με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας για ό,τι σας προβληματίζει.